Σελένη, πες μου ότι δεν έχουμε κάνει ταξίδι στο χρόνο. Όχι. Δεν είναι ο Μπυρσίμ πάνω, ας πούμε, στο κοντρόλ. Όχι. Ωραία. Και πώς σου ήρθε αυτό? Τώρα θα δεις. Όλα παντρεύονται. Όλα παντρεύονται γλυκά σε αυτή τη ζωή. Πάμε. Εγώ τα παντρεύω σίγουρα όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα, θυμάσαι που εγώ είχα κατέβει προεκλογική εκστρατεία? Βέβαια, έχεις κατέβει. Ήρθε δεν σου είχαμε ευχηθεί εμείς να πάνε όλα καλά? Δεν είχε έρθει η Εμιλία Βόντος? Ακριβώς. Να σε σαπορτάρει, τα ξεχνάμε αυτά τα και πράγματα. Και φυσικά με τέτοιο σαπορτ γίνεται να χάσω. Κέρδισες. Φυσικά εκλέχθηκα. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Πάω στην αρκομοσία μου, λοιπόν, Κατερίνα. Έχουμε το σχηματισμό της νέας Βουλής. Α, είσαι κανονικά βουλευτήνα. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι baby μετά. Ακόμα, ναι, αλλά... ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρετε. Ωραία, ναι. Πάω, λοιπόν, στην baby αρκομοσία. Baby βουλευτήνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Baby βουλευτήνα. Και πηγαίνεις να ορκιστείς? Πηγαίνω να ορκιστώ κι εγώ, με όποιον όρκο θέλει ο καθένας. Τα γνωρίζουμε αυτά. Μάλιστα. Γίνανε και εκλογές εδώ στο My Style Rocks και πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη βαθμολογία της Ελένης. Λοιπόν, Ήρυδα, έχεις βάλει 3. Ναι, γεια σου Ελένη. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου, πάρα πολύ, αυτό το μαλλί σου πάει πάρα πολύ και η χρωματική παλέτα που έχεις επιλέξει γενικότερα. Το φόρεμα μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, μαζί και με το από μέσα. Δεν είμαι σίγουρη αν μου αρέσει πολύ το φόρεμα μαζί με το πανωφόρι σου, ενώ το πανωφόρι σκέτο μου αρέσει, μαζί δεν ξέρω, νομίζω θα το ήθελα ή λίγο πιο σκληρό ύφασμα, μπορεί να είναι... Είναι σχεδόν ίδια διαφάνεια. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ λεπτά. Ναι, είναι πολύ λεπτά και τα δύο. Και ανεξάρτητα καλοκαιρινά σίγουρα. Ισχύει, αλλά νιώθω ότι θα ήθελα κάτι λίγο ή πιο, να πέφτει, λίγο πιο βαρύ, κάπως να διαφέρει με το φόρεμα. Αυτό το κόκκινο, το λουλούδι, ενώ μου αρέσει η προσθήκη να βάλεις μια καρφίτσα, γιατί πάντα δίνει ένα χαρακτήρα, νομίζω ότι είναι λάθος το χρώμα. Οκ. Okay. Λάθος. Για μένα. Χαρά. Καλησπέρα, Σελένη. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα αξεσουάρ με αυτό το look. Μου αρέσει που έχεις βάλει φόρεμα και δεν έχεις βάλει κοστούμι ή κάτι άλλο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Και οι μαλακές υφές. Η τσάντα μου κάνει πολύ νεσεσέρ για καλλιτικά. Όχι, βέβαια. Πάρα πολύ μου θυμίζει. Δεν ξέρω τι νεσεσέρ έχεις εσύ. Εγώ δεν έχω τέτοια. Το έχω στο μυαλό μου στη βαλίτσα μέσα όλη την εικόνα. Okay. Οπότε δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε το παπούτσι, δηλαδή. Οριακά πιστεύω ότι και της Κατερίνας τα παπούτσια ταιριάζουν πιο πολύ στο look σου. Ναι, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ και σίγουρα και όχι καρφίτσα. Εξού και το δύο. Thanks. Ευχαριστώ. Σελένη μου, υπάρχει καλύτερη βαθμολογία και τη θέλουμε. 2,6. Σίγουρα. Σίγουρα. Ηλιάνα, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ηλιάνα. Ήρθε η σειρά να πάρεις τη δική μας ψήφο εμπιστοσύνης. Λοιπόν, εύχομαι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα που έχεις επιλέξει. Θα ξεκινήσω από εκεί. Τα μαλλιά σου είναι ωραία, το μακιγιάζ σου μου αρέσει πολύ. Και ενώ μου αρέσει το φόρεμα που φοράς από μέσα, θεωρώ ότι για την περίσταση θα έπρεπε να είναι άλλο το print και να μην είχε βολάν. Δηλαδή, ναι. Και αν ήταν δηλαδή στενό midi, είχε ένα άλλο λίγο πιο ήσυχο print ή ήταν μονόχρωμο. Θα το προτιμούσα πολύ καλύτερα, συν ότι θα προτιμούσα και μία τσάντα που δεν είναι τόσο βραδινή. Okay. Στα παπούτσια θα έβαζα χρώμα. Θα έπαιρνα ένα από τα χρώματα του φορέματος. Θα ήταν τώρα το μοβ, θα ήταν το μπλε, το γαλάζιο. Έχει, θα ήθελα να σκουρίνει λίγο προς τα κάτω. Το λουλούδι εμένα δεν με ενοχλεί που φοράς στο πέτο. Ίσα-ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ και τη βρίσκω ωραία λεπτομέρεια. Νομίζω ότι όπως το έχει συνδυάσει, πάει λίγο προς το βραδινό. Παρά στην ορκομόσια. Δηλαδή, πας έτσι ένα απόγευμα βράδυ, ένα ωραίο κοκτέιλ να πιεις με τις φίλες σου, με το γόρο σου, με την παρέα σου, τέλος πάντων, όπου θες. Αυτές τις αλλαγές θα έκανα. Ωραία. Σελένη μου. Ψήφος μου για σήμερα. Είναι 2. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Πάμε τώρα στο Στέλιο. Λοιπόν, Σελένη, τι φοράς από μέσα? Ναι. Κοίταξε, έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο και αρκετά δύσκολο συνδυασμό. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πανωφόρι ταιριάζει τέλεια με το φόρεμα, όπως και η μπλούζα που έχεις βάλει. Ναι. Μίλα, Στέλιο, μου μίλα, γιατί εδώ δεν αντίποτε. Δηλαδή, σαν look μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και η ησυχία στο πρόσωπο. Τα παπούτσια θα προτιμούσα να είναι πέδιλα, ναι. Αλλά όχι ότι δεν πάνε. Με χαλάνε λίγο, αλλά οκ. Okay. Mm-hmm. Η τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι για αυτή την περίσταση αυτό το look.
Δηλαδή, το εμπριμέ είναι σχεδόν απαγορευτικό σε τέτοιες περιστάσεις. Γιατί έχει μια βαρύτητα η συγκεκριμένη περίσταση. Μόνο γι' αυτό, όχι γιατί δεν μπορείς να βάλεις κάτι πιο θηλυκό, πιο αέρινο κτλ. Αλλά είναι και εμπριμέ, και αέρινο, και λουλούδι, και μεταλλικά στοιχεία στα αξεσουάρ. Δηλαδή αρχίζει όλο και γίνεται κοκτέιλ. Mm-hmm. Δεν αρμόζει. Okay. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε στο Δημήτρη μας. Σελένη μου, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες που έχουν ή αποκτούν αυτό το αξίωμα έχουν κάποιους στυλίστες που τις δίνουν γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Εσύ ξέρω ότι δεν θα έχεις ούτε και αν έβγαινες βουλευτίνα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, αλήθεια. Ναι, ναι. Γιατί εκεί εγώ θα ξέρω μπορούσε ότι δεν θα έχεις ούτε εκεί. Γιατί να μην έχει. Άρα θεωρείς μέσα σου ότι είμαι πολλά κορίτσια... Είμαι χειρονόμων, κύριε Κουρνάρη. Άρα θεωρείς μέσα σου ότι πολλά κορίτσια από εδώ θα μπορούσαν να γίνουν βουλευτίνες με στυλίστες, σωστά. Ναι, βεβαίως. Ναι, φυσικά. Μα εδώ πλέον δεν μιλάμε μόνο για στυλίστες, εδώ μιλάμε για επιτελεία. 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 Ένα στυλίστα λίγε. Λίγε, ρε παιδάκι. Φτιάξε καφέ. Εγώ αυτά το καιρό τώρα, ξέρει και η Έμιλη που είσαι γελάει καιρό τώρα. Και δεν λέει τίποτα ούτε η Εμιλία. Καλά, τι να πει η Εμιλία. Ναι, η επιτελεία, ρε. Πες το εσύ. Η Έμιλη, όπως την είπε, σιγά σιγά που την γνωρίσαμε λίγο, Έμιλη in Paris, έγινε σιγά σιγά Έμιλη η Νέα Σμύρνη, Πειραιά. Αρχίζει και το χάνει λίγο σιγά σιγά. Ήρθε η Έμιλη πιο κοντά. Όπου υπάρχει συνοικιακή μπουτίκ, μιλάμε. Συνοικιακή μπουτίκ είναι Έμιλη in Κηφισιά, πάρα πολύ Κηφισιά παίζει, να ξέρετε. Τέλος πάντων. Όταν λέγαμε για τις βαθμολογίες, λοιπόν, εσύ είχες μια έκφραση με ένα χαμόγελο. Αυτό συμβαίνει από την πρώτη μέρα. Δεν αλλάζει, ωραία. Ναι, αλλά έχει αλλάξει το cast σιγά-σιγά. Είδατε, παρόλο που αλλάζει το cast, ναι, δεν αλλάζει η τακτική. Γιατί η τακτική που πετυχαίνει για ορισμένους δεν πρέπει να αλλάξει. Οπότε σιγά σιγά προσιλητίζονται καινούργια άτομα, έτσι είναι οι στρατιώτες. Καταλάβατε, μένουν μόνο τα βασικά πρόσωπα. Οι στρατιώτες φεύγουν, έρχονται άλλοι. Φεύγουν, έρχονται άλλοι. Έτσι γίνεται και στο σκάκι. Οι στρατιώτες, σύμφωνα με τους κακώς βέβαια και τους στρατηγούς, είναι και πολύ αναλώσιμοι. Οι αναλώσιμοι, ακριβώς. Αυτό ήθελες να πεις. Βεβαίως, ναι. Εννοείται. Αλλά μιλάμε για τους στυλίστες ή για τις διαγωνιζόμενες. Α, και για διαγωνιζόμενες, εγώ έλεγα. Αλήθεια. Υπάρχουν στρατηγοί δηλαδή εδώ. Ξέρεις πολύ καλά τη στρατηγική όμως. Είμαι στρατηγικό μυαλό. Παίζω σκάκι από μικρή. Ναι, και εγώ παίζω σκάκι. Αλήθεια. Ναι. Τρελαίνομαι. Απλά όταν η Σελένη, ας πούμε. Τι είπες, Νικόλ? Όταν η Σελένη έκραζε πάρα πολύ άσχημα την Χριστιάνα για την γραμμένα look, νομίζω ότι στη φίλη της έκλεισε τα μάτια. Και δεν τα έβλεπε. Ως γνωστόν. Κορίτσια, σας απίφθινε κανείς το λόγο? Όχι, τον πήραμε μόνες μας. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σας απίφθινα εγώ το λόγο. Όχι, ξέρεις γιατί το είπα, Κατερίνα. Γιατί μάλλον μόνοι σας θελήσατε να μπείτε στην κουβέντα. Εγώ δεν είπα κάτι για σας. Ναι, θέλαμε. Και εσύ πολλές φορές παίρνεις το λόγο έτσι μόνος. Εντάξει, όταν απευθύνεται κάποιος σε εμένα. Τώρα το παίζουμε, όχι, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν ξέρω, Νικόλα, άμα καταλαβαίνεις εσύ. Ναι. Κοίτα, πάντως, άμα σου κάνει το παπούτσι νούμερο αναλώσιμος, φόρα το. Εγώ δεν το πέταξα πάντως για σένα. Μια χαρά. Μπράβο. Σελένη μου. Άμα κάνει το παπούτσι, εγώ έχω πρόβλημα. Τα έχουμε πει το 40, τα 39,5 προσπαθώ με τα καλά πόδια. Άρα είσαι στρατηγός. Εγώ δεν είμαι τίποτα τέτοιο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι. Γιατί παίζω μόνη μου και δεν εμπιστεύομαι και κανέναν. Στη ζωή γενικά δεν εμπιστεύομαι εύκολα ανθρώπους. Ειδικά που ξέρω πολύ λίγο καιρό και κάτω από τέτοιες συνθήκες. Την Νικόλ δεν την εμπιστευόσουν ποτέ? Όχι, βέβαια. Άτομο που αρχικά κρίνει και λέει το ένα look θεατρικό και την κάπα του βασιλιά Λίρ δεν τη θεωρείς θεατρική εδώ που περπάτησε με το σκράτς. Εντάξει. Της είπα μάλλον. Πώς να την εμπιστευτώ. Δεν μου άρεσε η διγλωσία είναι μόνιμη κάπα από την Νικόλ. Της τα παράπονα είναι δεν μόνιμα. Μου η κάπα. Τι τα λες? Πηγαδάκια από πίσω είναι ό,τι μόνιμα. Ό,τι να είναι. Πιάνεις όλες τις καινούργιες παίχτριες. Κουράστηκα, Νικόλ, ειλικρινά. Έπιασε καμία κορίτσια. Βρες το δρόμο σου, βρες το δρόμο σου. Τοποθετήσου για αυτό που σου είπε, γιατί έκλεισες τα μάτια για την Εμιλία? Τι? Γιατί έκλεισες τα μάτια για την Εμιλία και για όλα αυτά που βγαίνουν στο ίντερνετ? Απολογούμε σε σένα. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Αν θέλεις μπορείς να απαντήσεις. Έχω απαντήσει από την πρώτη μέρα που ξαναγύρισα μετά την ασθένειά μου ότι εφόσον εσείς αντιληφθήκατε την ανοχή
εντός του παιχνιδιού. Άρα μετά όλα επιτρέπονται. Όταν σας δεν επιτρέπονται όλα. Εκτός αποτελέσματος δεν επιτρέπηκαν όλα. Όχι βέβαια. Υπήρχε κάποια. Υπήρχε κάποια. Κανείς κάτι. Ωραία, παίρνει μισό λεπτό. Αρχικά όλες εναντίον μιας. Εναντίον. Πολύ ωραία, συνεχίστε έτσι. Συνεχίστε σε ρωτάμε, δεν είμαστε εναντίον. Απαντήσει απλά και βρίσκει τρόπους να το αποφύγει. Συνεχίστε έτσι, εγώ γίνομαι πολύ χαρούμενη έτσι, αλήθεια. Σε ρωτάμε, δεν είσαι εναντίον. Σου απαντάω λοιπόν και σε ρωτάω εγώ εσένα. Ποια εσύ είχε, δεν μου έχεις απαντήσει ακόμα σε αυτό που σε ρώτησα. Ποια είχε εδώ μέσα κάποια ποινή από τη βοήθεια που δέχτηκε, από αυτές που ξέρεις εσύ. Ποια αυτό ποινή. Είναι μια άλλη ερώτηση. Όχι, δεν είναι μια άλλη ερώτηση. Απάντησε θα μου δώσει. Σου απάντησα. Σου απάντησε είπα. Θα μου δώσει. Σου απάντησα. Γιατί έκλεισες τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που σου λέω. Αν κάνεις ό,τι δεν το καταλαβαίνεις, είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν κάνω πως δεν το καταλαβαίνω. Δεν επειδή δεν σε συμφέρει, γιατί ανήκει στη σφαίρα τη δική σου επιρροή, γι' αυτό και δεν θέλει να καταλάβει αυτό που σου απαντώ. Απάντησε. Δεν απαντά. Σου απάντησα. Μία ερώτηση σου έκανε. Πάρα πολύ σαφή. Είμαι χαζή. Εγώ, λοιπόν, Νικόλη μου, δεν ξέρω. Δεν απαντάω. Γιατί ήθελα τυφλή για κάποιες κοπέλες και σε άλλες χώνεις. Αυτό είναι το. Ποιες είναι οι άλλες. Στη Χριστιανά, να το ξαναπώ. Γιατί μάλλον δεν γίνομαι κατανοητή. Εγώ αρχικά τη Χριστιανά την κράζαμε πάρα πολύ για τα αντιγραμμένα look. Ωραία, και τι έγινε. Η Χριστιανά είναι εδώ. Η Χριστιανά είναι εδώ, τη έχω βάλει και τρία και τέσσερα. Είναι δεν εδώ. Δεν αφήνει να μιλήσω. Δεν σε ρωτάει. Είναι εδώ η Χριστιανά. Σας έχω απαντήσει, κορίτσια μου, με την παραμονή σα. Εφόσον εδώ, σαν λέω, καμία δεν κοπέλα. Δεν αφήνει να μιλήσουμε, Βρεσελένη. Καλά, εντάξει. Σε ρωτάει κάτι και μιλά πάνω από τη φωνή της. Εσείς δεν με αφήνετε να απαντήσω. Δεν θες να απαντήσει. Απάντηση. Ωραία, ξαναπάντησε. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορώ. Μία ερώτηση σου κάνω. Κουράζομαι, είμαι μεγάλη γυναίκα πια. Μία ερώτηση. Κουράζομαι πια. Σε λένε μου, επειδή πραγματικά έχεις απαντήσει, αλλά γιατί δεν ξαναλες αυτό που εδώ, αρχικά, έχεις πει. Έχει η Εμιλία στη λίστρια. Φορά για να έχει, την καταλάβω. Ναι, γιατί με χαζεί εγώ. Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Να είσαι καλά. Άρα μάλλον δεν την καταλαβαίνεις. Εμιλία, έχεις τη λίστα. Δεν ξέρω. Τι πιστεύει ο καθένας. Ωραία. Άμα λοιπόν έχεις τη λίστα, θα επαναδιαπραγματευτώ τη στάση μου απέναντι. Εγώ έχω πει ανοιχτά σε πολλές συνεντεύξεις πλέον έξω που δίνω ότι έχω 5 στυλίστες. Αυτό. 5 στυλίστες. Αρέσει, δεν αρέσει. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι το εξής. Άρα γιατί, λοιπόν το επιτελείο είναι της φίλης. Δικάσαμε εισαγωγικά τη Χριστιανά επειδή βγήκε παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει στη λίστα. Δεν ήταν αυτό. Όχι, εγώ λέω φατιδικά. Γιατί είπα εγώ δημόσια ότι έχω στη λίστα. Ακριβώς, ότι δεν το είπε. Εγώ λέω φατιδικά. Άρα τι περιμένεις για να κατηγορήσεις κάποιον. Ναι. Κάποιον τον κατηγορείς. Με αποδείξεις. Δεν λέτε εσείς με αποδείξεις. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε του ίδιου τύπου αποδείξεις. Τι θέλετε ακριβώς να κάνω, να τη διώξω από το παιχνίδι. Τι ακριβώς περιμένετε από με, τι είμαι θεσμική εγώ εδώ τη και... Τι θέση σου ρωτάμε ποια είναι, Σελένη. Η θέση μου ξέρεις ποια είναι. Εγώ δεν έχω στη λίστα και προχωράω μόνη μου μέχρι το τέλος. Με τα λάθη μου και τα σωστά μου. Αυτή είναι η θέση μου. Τι θέλετε, σας κάνει, τελείωσε. Και όσο και αν θέλετε να φύγω από το παιχνίδι, αυτή θα είναι η θέση μου. Και όσο και αν γελάς εσύ ηρωνικά, καλά, με όλα αυτά γέλασα. Που κάνεις και όλο αυτό το άσχημο παιχνίδι που δημιουργείς και όλα αυτά τα τόσο κακεντρεχή σχόλια που λες, έτσι θα συνεχίσω. Okay. Όπως συνεχίζεις και εσύ αυτά που κάνεις, έτσι θα συνεχίσω κι εγώ το δρόμο μου. Παναγία μου και Χριστέ. Αυτά. Ωραία. Δημήτρη, μπορείς να βάλεις τη βαθμολογία σου. Χωρίς να πω για το. Α, συγγνώμη. Για τα ρούχα. Με συγχωρείς. Δεν έχεις πει τίποτα για τα ρούχα. Χάθηκα. Εντάξει, είναι και η ηλικία. Μεγάλη. Ναι. Σελένη μου, εντάξει. Το βολάν το βλέπω. Ότι πολλές φορές δεν θα ταιριάζει. Είναι λίγο πιο μπόχο για όλο αυτό που πας να κάνεις. Θα μπορούσε το. Το πριν να είναι λίγο πιο το φόρεμα μονοκόμματο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αυτό που φοράς από μέσα. Δεν με ενοχλεί το πριν για το σκοπό που πας, γιατί εγώ στο μυαλό μου θέλω κάτι διαφορετικό να δω σε αυτές τις θέσεις πια. Κουράστηκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πανοφόρι. Δεν με ενοχλεί αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σελένη, οπότε θα δίνεις και ένα στίγμα ότι εγώ είμαι αυτή. Okay. Όπως και το παπούτσι γελάδα που βγάζουν, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ήσυχα, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με την υπόλοιπη εμφάνιση. Εμένα μου αρέσει, Ελένη. Ωραία. Και να σου πω κάτι, ας δούμε και μια βουλευτίνα μια φορά διαφορετική. Βαρέθηκα να βλέπω ταγέρ και κοστούμια που λένε μόνο ψέματα. 9,6 είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.